Κύριε Λιονί, έχουμε, αν πάω λίγο στο παρελθόν, σκάνδαλα Siemens, σκάνδαλα χρηματιστηρίου, σκάνδαλα οπλικά συστήματα. Τώρα έρχεται το σκάνδαλο Novartis. Όλοι παραδεχόμαστε ότι υπήρχαν σκάνδαλα. Αλλά στο τέλος της διαδρομής δεν πληρώνει κανένας. Πλην Άκη Τσοχατζόπουλου και κάποιος τελεχών τώρα που μετά από μια δεκαετία η υπόθεση Siemens είναι στο κρατήριο, βλέπουμε αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίζουν αυτές τις υποθέσεις. Κοιτάξτε, είναι σύνθετο θέμα. Και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής. Έκανε μια επισήμαση ο κύριος Μπιάλας και είπε ότι καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε ότι πρέπει όλα αυτά τα σκάνδαλα, και το σκάνδαλο Novartis και το σκάνδαλο Πετσίτη από την άλλη, να διαρριθούν μέχρι κεραίας και αν υπάρχουν πιθανές ευθύνες να αποδοθούν. Αλλά πρέπει να δούμε και την εξής πλευρά. Είπε ο κύριος Μπιάλας ότι θα ήταν ανήκουστο να υπάρχει ένα τέτοιο σκάνδαλο, μια τόσο μεγάλη σκευωρία, στην οποία οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες συνδράμουν την ελληνική κυβέρνηση. Τα λόγια μου. Το FBI δεν ήταν ανήκουστο. Είπα, αν αυτοί όλοι μαζί κάνανε σκευωρία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ναι, σύμφωνο. Δεν παραποιώ τα λόγια. Οι λέξεις έχουν και τη σημασία τους. Μα δεν παραποιώ τα λόγια. Ακριβώς αυτό που λέτε κι εσείς, λέω κι εγώ. Και λέω απλώς ότι το γεγονός ότι ο αμερικανικός παράγοντας έχει δείξει αμέριστη. Καλά, υποστήριξη, όχι περίπτωση. Έχει δείξει αμέριστη υποστήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, το γνωρίζουμε. Το γεγονός ότι υπάρχει μια σφοδρή διαπάλη ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη σχετικά σε ευρωπαϊκές εταιρείες, ένας εμπορικός πόλεμος σχετικά με το πώς ακριβώς πρόκειται να προχωρήσουν τα μερίδια των αγορών, επίσης το γνωρίζουμε και αυτό, αν θέλετε, είναι και μια πλευρά που εξηγεί και ποιος και με ποιο τρόπο κάνει διάφορες αποκαλύψεις. Γιατί αποκαλείται μία το σκάνδαλο Novartis, μία το σκάνδαλο Monsanto, μία το σκάνδαλο της Volkswagen και πάει λέγοντας. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που λέτε εσείς λίγο και να επισημάνω ότι το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά σκάνδαλα με κάθε κυβέρνηση. Ότι σκάνδαλα είχαμε την κυβέρνηση Καραμαλή, με την κυβέρνηση Παπανδρέου, με την κυβέρνηση Παπαδήμου, με την κυβέρνηση Τσίπρα. Το σκάνδαλο Πετσίτη. Τσίπρα, πού το είδατε? Το σκάνδαλο Πετσίτη, σας κατηγορούν τώρα. Σας κατηγορούν, κύριε Μπιάλα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ποιο σκάνδαλο Πετσίτη? Μα τώρα εντάξει, σύμφωνοι, αφήστε με να ολοκληρώσω. Υπάρχει κάτι στη δικαιοσύνη που διερευνάτε κάποιο? Θα έρθει και στη δικαιοσύνη όταν θα φύγετε εσείς τώρα, αυτό θα γίνει. Αλλά λέω άλλο πράγμα. Διερευνάτε κάποιο υπουργό? Κύριε Μπιάλα, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο τώρα. Εσείς τον κοροϊδεύετε? Δεν τον κοροϊδεύω. Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε και κάποιον να μιλήσει. Όλο ο κόσμο αυτό λέει τώρα. Και λέω λοιπόν. Αυτό είναι σκανδαλολογία, δεν είναι σκανδαλολογία. Θα έρθω σε αυτό που λέτε. Θα έρθω λοιπόν και λέω δύο πλευρέ. Η μία είναι το γεγονό ότι κάθε φορά που υπάρχει μια κυβέρνηση που λέει ότι εγώ είμαι η κυβέρνηση που θα λύσω τα ζητήματα, μετά εκ των υστέρων προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, για να μην εξεγείρεται και ο κύριος Πετσίτης, διάφορα ερωτήματα για την κυβέρνηση αυτή και η επόμενη έρχεται και ελέγχει αν τυχόν υπάρχουν σκάνδαλα, δείχνει ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα και το βαθύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο η πολιτική. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Βλάση, συγγνώμη κύριε Λιονί. Ναι, ναι, το βαθύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που χρηματίζονται, είναι και αυτοί που χρηματίζουν. Και αν θέλετε, όταν βρισκόμαστε σε μια κοινωνία στην οποία τα πάντα κινούνται με γνώμονα το κέρδος και κάθε εταιρεία προσπαθεί να βγάλει περισσότερο κέρδος, είναι λογικό να υπάρχουν μίζες. Άρα τοποθετείτε το πολιτικό ζήτημα. Τα σκάνδαλα λοιπόν προέρχονται από τη φύση του καπιταλισμού και το κυνήγι της κερδοφορίας. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Γιατί υπάρχει όχι μια εργαλειοποίηση, αν θέλετε, μια προσπάθεια αξιοποίησης και του σκάνδαλου Novartis και του σκάνδαλου Πετσίτη από τη μία, από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία από την άλλη, με στόχο να δημιουργηθεί μια τεχνητή πόλωση και να συγκαλυφθεί η κοινή στρατηγική σύμπλευση των δύο. Μάλιστα. Και το γεγονός ότι δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά και τίποτα ουσιαστικό να πούνε στον πολιτικό στίβο. Διότι όταν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε ακριβώς τα ίδια, όταν μετά τις εκλογές, μετά την πρώτη φορά, τάχα αριστερά κυβέρνηση, ήρθε το τρίτο μνημόνιο, ήρθε μια σκληρότερη, αν θέλετε, πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία, κάπως πρέπει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να διαχωριστούν. Και τι έχουν, πού έχουν βρει να διαχωριστούν? Με την επίκληση σκανδαλολογία, ποιο είναι καθαρότερο και ποιο είναι λιγότερο καθαρό. Λοιπόν, λέμε και οι δύο είναι εξίσου βρώμικοι, όχι επειδή τα έχουν πάρει, επειδή υπηρετούν το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο παράγει τη διαφθορά. Και γι' αυτό εμείς καλούμε κάθε εργαζόμενο να καταλάβει ότι η μήτρα των σκανδάλων δεν είναι ο ένας ή ο άλλος κακός πολιτικός. Υπάρχουν τέτοιοι, πρέπει να βρεθούν, να κυνηγηθούν, να τιμωρηθούν. Η μήτρα των σκανδάλων είναι ένα σύστημα το οποίο παράγει με βάση το κέρδος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες βγάζουν τόσα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και οι κατασκευαστικές από την άλλη εταιρείες τόσα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό, αν θέλουμε να γλιτώσουμε από τα σκάνδαλα, πρέπει να χτυπήσουμε το πραγματικό.
επαγγελματικό αντίπαλο, τα κέρδη, τους μονοπωλιακούς ομίλους που τα θέλουν και τους πολιτικούς που τα υπηρετούν. Και γι' αυτό εμείς επιμένουμε, μοναδική λύση είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε κάθε κάλπη που κινείται ακριβώς τον αντίποδα αυτής της σάπιας πολιτικής που παράγει τα σκάνδαλα. Ευχαριστώ. Όσο και να θέλετε. Όσο και να θέλετε να πείσετε τους πολίτες ότι τα 24 δις, τα 24 δις του πάρτι που είχατε στήσει, τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα και εσείς και οι προηγούμενοι, με την υγεία δεν πρόκειται να καλυφθούν. Αυτά τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, τα πληρώνει με αίμα, αιμάτωσε και δεν γίνεται σε αυτή την περίπτωση να έχουμε και το κουκουέ να ταυτοποιείται στη ρητορική του με τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να βάλει ζυγαριά και να πει ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι αυτό που έκανε το σκάνδαλο. Εσείς είστε χειρότεροι. Είστε χειρότεροι γιατί εσείς παριστάνετε. Καταλάβατε αυτό. Η γεννήτσα είναι γνωστή στην ελληνική ιστορία. Εσείς παριστάνετε και είναι νέκη, κύριε Μπιάλα, είναι γνωστή. Και είναι νέκη σαν και εσάς, κύριε Μπιάλα, που υποκλήθηκαν και στη Μέρκελ και στο ΝΑΤΟ, κύριε Μπιάλα. Και να προσέχετε πάρα πολύ καλά πώς μιλάτε, κύριε Μπιάλα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Ένα εξευτελισμένο κόμμα σαν και εσάς. Που κάνει υποκύψεις και σκύβει στα τέσσερα πλέον και στη Μέρκελ και στο ΝΑΤΟ να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να ντρέπεστε, κύριε Μπιάλα. Όταν σας χαϊδεύει η Μέρκελ το κεφάλι και λέει καλά τα έκανε ο Τσίπρας, μπράβο του του κυρίου Τσίπρα που τη λέγατε Γκούμπακ Μέρκελ. Να προσέχετε πώς μιλάτε, κύριε Μπιάλα. Να προσέχετε πώς μιλάτε, όχι από εσάς. Όχι από εσάς. Όχι από εσάς, κύριε Μπιάλα. Εσείς πρέπει να ντρέπεστε όταν μιλάτε. Όταν μιλάτε με αυτά που έχετε πει στον ελληνικό λαό, όταν βγήκατε μπροστά και λέγατε Go back Merkel και μετά υποκλίνεστε στη Μέρκελ, πρέπει να ντρέπεστε. Ή να γελάτε έτσι ηρωνικά. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Μόνο για καταλαβαίνει. Δεν είστε για σοβαρή απάντηση, γιατί δεν μπορείτε να δεχτείτε. Εσείς δεν είστε για σοβαρή απάντηση. Είναι σαφής ότι η προσπάθεια που κάνει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλύψουν το γεγονός ότι στρατηγικά συμπλέουν, επικαλούμενη την τάχα αντιμετώπισης διαφθοράς. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι... Υπάρχει όμως. Εσείς τοποθετήστε πολιτικά, αλλά όμως υπάρχει. Σε αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να τιμωρηθούν όλοι. Βεβαίως να τιμωρηθούν οι ένοχοι, φυσικά. Βλέπετε ότι όμως υπάρχουν. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι προϋποθέσεις για τη διαφθορά τις γεννάει το σύστημα το οποίο λέει κυνηγάμε το κέρδος. Συμμετέχει σε αυτό το σύστημα και η δικαιοσύνη, κύριε Λιονί. Κοιτάξτε, είναι αστείο να μιλάμε γενικά για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που φέρνει ένα νομοσχέδιο που αλλάζει άρδιν όλη τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη λέει σταμάτα και μην το φέρεις την αλλαγή στην ποινική δικαιοσύνη ή να μιλάμε για γενικά, κώδικα, ναι, για τον ποινικό κώδικα ή να μιλάμε γενικά για μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη όταν η ηγεσία της διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και σε τελευταία ανάλυση δεν μπορούμε να μιλάμε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη γενικότερα από το σύστημα, γιατί κοιτάξτε, το σύστημα είναι συγκεκριμένο. Το σύστημα είναι συγκεκριμένο και λέγεται αυτός που έχει την πραγματική εξουσία στα χέρια του είναι οι χίλιες οικογένειες που ελέγχουν την Ελλάδα και οι οποίες ελέγχουν σε τελευταία ανάλυση και τις κυβερνήσεις και τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και το στρατό και την αστυνομία. Ο πραγματικός λοιπόν αντίπαλος είναι ίδιος και η προσπάθεια που κάνουν οι υπηρέτες του, είτε λέγονται Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ, να συγκαλύψουν τη σύμπλευσή τους, ακριβώς τελικά μετακυλείται σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης διαφθοράς. Εμείς λοιπόν λέμε, για να χτυπηθεί η διαφθορά που πραγματικά υπάρχει, πρέπει να χτυπηθεί η μήτρα της. Η μήτρα της είναι το καπιταλιστικό σύστημα το οποίο το υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λόγο είναι κοροϊδία να κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ για γενίτσαρους. Γιατί δεν είναι από την άλλη πλευρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί μέχρι κεραία την πολιτική που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο ΣΕΒ. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η Ένωση Ξενοδόχων, υπηρετεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, υπηρετεί ακριβώς την πολιτική που έχουν ανάγκη οι μονοπωλιακοί όμιλοι, βρίσκεται στην ίδια όχθη με τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο εμείς θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούν με τον ίδιο τρόπο τον πραγματικό αντίπαλο και θα καλούμε τους εργαζόμενους να χτυπήσουν μέχρι κεραίας αυτή την πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ έχουν ακριβώς την ίδια πολιτική και στο θέμα της παιδείας. Η μεγάλη διαφορά ιδιωτικών και μη κρατικών πανεπιστημίων, ας ψάξει κάποιος να τη βρει, γιατί εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Οι ομοιότητες που έχουν και στο νομοσχέδιο για το Λύκειο που φέρνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκαλυπτικές και γι' αυτό εμείς καλούμε σήμερα και τους φοιτητές να πάνε να στηρίξουν και στις κάλπους των φοιτητικών εκλογών τις δυνάμεις του ΚΚΕ, την πανσπουδαστική, η οποία αντιμάχεται και έχει πετύχει πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα όπου έχει είναι αρκετά ισχυρή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιονί.